εικόνα των δερματικών παθήσεων στην Ελλάδα καθορίζεται κατά βάση από δύο παράγοντες. Το πρώτος είναι το γενετικό υλικό και ο δεύτερος είναι η αλληλεπίδραση του γενετικού υλικού του ανθρώπου με το εξωτερικό περιβάλλον. Και εδώ είναι και μια δεύτερη ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη λόγω των κλιματολογικών συνθήκων οι οποίες υπάρχουν. Τώρα, οι δερματοπάθειες έχουν ένα χρόνο εκδήλωση ο οποίος έχει μια εποχική διακύμανση, τουλάχιστον οι λοιμώδεις και οι φλεγμονώδεις δερματοπάθειες. Διότι η επίπτωση του καρκίνου του δέρματος στην Ελλάδα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη την έκθεση στην περίοδο εκτινοβολία, όμως η καρκινογένεση είναι μια διαδικασία που κρατάει δεκαετίες. Επομένως, δεν έχουμε κάτι το οποίο θα περιμένουμε όσον αφορά τη διάγνωση, τουλάχιστον να υπάρχει μια εποχική διακύμανση. Όμως, σημαντικό βαθμό παίζει η θερμότητα, η έκθεση σε εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι ο ήλιος, παραδείγματος χάρη, και γι' αυτό έχουμε και κάποιο λόγο, έχουμε και κάποιον λόγο, τέλος πάντων, να βλέπουμε δερματοπάθειες, ιδιαίτερα στην περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού. Τον χειμώνα, αντίστοιχα, λόγω των λοιμώξεων, των υγειονών λοιμώξεων και των άλλων λοιμώξεων, λόγω του συγχρονισμού, είναι αναμενόμενο να έχουμε δερματοπάθειες, οι οποίες σχετίζονται σαν ανοσογονική απάντηση του οργανισμού σε αυτές τις λοιμώξεις. Το καλοκαίρι χρειάζεται μια προσοχή, λελογισμένη έκθεση στους εξωγενείς παράγοντες που προανέφερα, οπωσδήποτε στον ήλιο και ιδιαίτερα στην περίοδο ακτινοβολία, η οποία αποτελεί μέρος του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας, να αποφεύγουν την έντονη ηλιοέκθεση ιδιαίτερα τις ώρες του μεσημεριού, την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, την χρήση των κατάλληλων μέσων ένδυσης και της κατάλληλης αντιλιακής προστασίας, όλα αυτά με ένα ήπιο και λελογισμένο τρόπο, και νομίζω σε αυτό έχουμε μια ευθύνη και οι γονείς, οποίοι νομίζω ότι πλέον είναι γνωστό πως πρέπει η συμπεριφορά του πληθυσμού στον ήλιο να είναι λελογισμένη.